Καλό μήνα, Μαρία, από την όμορφη Νήσυρο, που σήμερα με τον καλό μήνα σε βρίσκει βέβαια στην Νήσυρο, και να μας περιγράψεις την τουριστική ατμόσφαιρα, μια και η Νήσυρο θα έχει την τιμητική της μέσα σε αυτόν τον μήνα του Αυγούστου, γιατί ξέρουμε κάθε Αύγουστο υπάρχει η γιορτή της Παναγίας εκεί, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι η μόνη μεγάλη γιορτή στην Ίσρο. Πάντα γίνονται εδώ πολύ όμορφες συνάξεις, πανηγύρια. Ακόμα και η καθημερινότητα στην Ίσρο έχει έτσι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ζεστή, κοινωνική. Αυτή τη στιγμή, Γιώργο, που σου μιλάω, μιας και με ρώτησες για την τουριστική κίνηση, να σου πω ότι βρίσκομαι στο Δημοτικό Ξενώνα, εδώ που έχουμε καταλήξει. Και φυσικά έχουμε πιάτο, όπως λέμε, εδώ μπροστά μας στο λιμάνι. Εδώ και μισή ώρα περίπου έχει ξεκινήσει η τουριστική κίνηση του νησιού, καθώς καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο γεμάτα, φυσικά θα λέγαμε, τα πλοιάρια που εκτελούν τις καθημερινές εκδρομές εδώ. Οργανωμένη η μετακίνησή τους με λεωφορεία που ξεκινούν από το λιμάνι για να τους ξεναγήσουν στις ομορφιές του νησιού, με πρώτο απ' όλα βέβαια το ηφαίστειο. Κατά τα άλλα, ήδη από εχθές που φτάσαμε το απόγευμα εδώ και στην βόλτα που κάναμε, παρατηρήσαμε ότι έχει αρκετό κόσμο στην Ίσυρο, περισσότερους Γάλλους από ό,τι εντόπισα, οικογένειες, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε αυτό το όμορφο, ήσυχο και περιβαλλοντικά εξαιρετικά ενδιαφέρον νησί. Η κίνηση ξεκινάει εδώ με το που φτάνουν τα ημερόπλια. Και αυτό που παρατηρήσαμε ήδη από χθες το απόγευμα, ότι μετά τις 6, τις 5 περίπου, ακόμα και τα καταστήματα εστίασης κλείνουν για λίγες ώρες αφού έχει φύγει ο κόσμος, για να ξανανοίξουν πια στις 7 με 8. Έχει πάρα πολύ κόσμο και εδώ φέτος, πάει πάρα πολύ καλά. Και ευελπιστούμε ότι μέχρι και το τέλος, μιας και ξεκινάει ο μήνας αιχμής, ο Αύγουστος, που έρχονται βέβαια και οι απόδημοι νησίροι, οι οποίοι δεν παραλείπουν κάθε χρόνο να έρθουν εδώ και να λάβουν μέρος στην προετοιμασία των πανηγυριών. Και εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ είχε ήδη εδώ ένα πάρα πολύ... Μια πολύ όμορφη συναυλία με τον Ζωηδάκη, και ως ήθιστε οι νησίργοι, ακόμα και συναυλία που μπορεί να είναι μέσα σε ένα χώρο όπως είναι ένα γήπεδο, καταφέρνουν να τον κάνουν ένα χώρο διασκέδασης, και μάλιστα από ό,τι μάθαμε κράτησε μέχρι και το πρωί το γλέντι της συναυλίας, γιατί σε γλέντι μετατράπηκε τελικά. Και έχουν ενταγμένες και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Επίσης, τη Δευτέρα, από ό,τι γνωρίζουμε εδώ, ξεκινάνε και οι γιορτές με τα παραδοσιακά τους προϊόντα και εδώ. Έχουν τη γιορτή της ομάδας τη Δευτέρα. Το παραδοσιακό, το παραδοσιακό της Νησίρου, ομάδα. Ακριβώς. Αν και βέβαια οι πικραμιδαλιές που κάποτε ήταν δάση εδώ, εντός εισαγωγικών, από ό,τι μας είπε και η Ανθούλα, που αν δοκιμήσει να έρθει με το διαδίκτυο τα πλάνα και η κουβέντα που είχαμε μαζί της, είναι η κοπέλα που έχει την τηλεφήνη εδώ του Δημοτικού Ξενώνα, όπως και εκείνη παρατήρησε, πια οι αμυγδαλιές δεν είναι εκείνες που ήταν παλιά, από τις οποίες έφτιαχναν εξαιρετικά προϊόντα και οι νησίργοι. Είναι ένα όμορφο νησί, ήσυχο, που μπορεί κανείς να απολαύσει τις διακοπές του. Να πω ότι συνάντησε εδώ και τον κύριο Λέκα το πρωί, το πρωινό, ο οποίος βρίσκεται στην Ίσυρο. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Λέκα, στην Ίσυρο. Ναι, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία το απόγευμα που είπαμε να συναντηθούμε, να μας πει δύο λόγια παραπάνω. Είναι για διακοπές ή έχει προβλέψει κάτι? Μας ανησυχεί η παρουσία του εκεί. Όχι. Το Ίσυρο, μην ξεχνάμε ότι είχε εγκατευθυμένους σεισμογράφους, είναι ένα
ένα σύστημα το οποίο είναι η συνεχώς υποπαρακολούθηση και φυσικά οι επιστήμονες έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Προφανώς είναι αλλά τον είδα πολύ χαλαρό, πήγαινε βόλτα έτσι κι αλλιώς. Είπαμε, η Νήσυρος είναι για να απολαμβάνει κανείς όμορφες διακοπές. Άρα ο κόσμος, οι επιχειρηματίες, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι ικανοποιημένοι για φέτος. Είναι αρκετά ικανοποιημένοι για φέτος και φυσικά το αντιμετωπίζουν χαλαρά. Δεν είναι όπως είμαστε στην ΚΟ, που είναι μαζικός ο τουρισμός, είναι περισσότερο. Κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο θα έχεις, Μαρία, να συζητήσετε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τις βόλτες μας, γιατί και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε και με τον Δήμαρχο. Είδαμε ήδη χθες τους νησίριους πάνω στην ηλικιωμένη. Εκεί που συγκεντρώνονται, θα σας λέω σου λέει εχθές, ήταν εκεί στην ηλικιωμένη. Υπατμόνοι για να πάνε στη συναυλία που ήταν το βράδυ και όπως είπα όλοι. Τώρα μόλις ξεκίνησε βέβαια εδώ από το λιμάνι και τα λεωφορεία αναχώρησαν για να πάνε τις... Πολύ ωραία. Καλοκαιρινό κλίμα, πολύ όμορφα, είναι ήσυρος στα πάνω της. Στο μήνυμα αυτό. Ναι. Για τη Σπηλιανή, να μας πεις δύο λόγια. Θα σας πω για τη Σπηλιανή, θα σας πω και για μετά την. Όταν θα προσπαθήσω θα να έχω και κάποιες εικόνες. Ναι. Ας πούμε, σήμερα το πρόγραμμα προβλέπει να πάμε στην Παναγία και Θερμιανή να ανάψουμε ένα κεράκι. Μάλιστα. Ένα υπέροχο βυζαντινό μνημείο που υπάρχει στην Ίσορο παραδιακά, λίγο μετά τους Πάλους. Και μετά να ανηφορήσουμε για τα νοικιά, τον εμποριό. Έχει ωραίες περιοχές. Έχει πάρα πολύ όμορφες περιοχές. Από ζέστη πώς πάμε εκεί, έχει. Έχει, αλλά αυτό δεν μας πτωεί, ξέρεις, γιατί η θάλασσα είναι παντού, μπορείς να δροσιστείς, μπορείς να πεις μια ωραία παγωμένη σφουμάδα ή μια κανελάδα, να απολαύσεις τον καφέ σου σε εξωτερικά σημεία. Φυσικά δεν θα πάμε στο ηφαίστειο με τέτοια ζέστη, ίσως... Στο μουσείο, στο μουσείο. Στο μουσείο, ναι, το μουσείο και όχι μόνο το μουσείο, γιατί κατάλαβα τι εννοείς το μουσείο στα νοικιά, το μουσείο του ηφαίστειου. Γιατί εκτός από αυτό υπάρχουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα αρχαιολογικό, όπως είναι και το μουσείο, το οποίο μάλιστα είναι και έχει οργανωθεί πρόσφατα και είναι εξαιρετικό μουσείο. Υπάρχουν, υπάρχει το κάστρο που είναι επίσης ένας χώρος ο οποίος αξίζει κανείς να τον επισκεφθεί όταν έρθει στην Ίσυρο. Και εδώ που τα λέμε τώρα και μια απλή βόλτα να κάνεις στο Σοκάκι, στο Μανδράκι ή στο Εμποριό ή στα Νοικιά, παντού είναι όμορφα. Όμορφα, εξαιρετικά και ενδιαφέροντα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική αυτή συνέντευξη που είχαμε. Τα περισσότερα και τα ενδιαφέροντα θα μας τα φανερώσεις όταν είναι καλό να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις εκδηλώσεις που υπάρχουν στην Ίσυρο. Ναι, βέβαια. Για τους τρόπους που μπορεί κανείς να έχει φύγει. Πρόσβαση εδώ. Έτσι. Και φυσικά να κλείσει για ένα δωμάτιο. Θα συνιστούσα τον πολυβότη του Δημοτικού Ξενών, ο οποίος είναι η εξαιρετική και η θέα του και η υπερποίηση και η φιλοξενία που απολαμβάνω και εγώ εδώ με τους ανθρώπους που τον διαχειρίζονται στη δημοτική επιχείρηση. Καλημέρα! Καλημέρα! Φρέσκα σίκα εδώ στο Δημοτικό Ξενώνα και φαντάζομαι ότι είναι το ωραιότερο φίλεμα που μπορεί να δίνεται εδώ στους επισκέπτες σας. Είσαι από τους ανθρώπους που φροντίζει εδώ τον Ξενώνα και με κάτι παραπάνω θα λέγαμε. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? 9 χρόνια. Οι πελάτες που έρχονται εδώ για να μείνουν, είναι επαναλαμβανόμενοι, έρχονται ξανά, έρχονται δηλαδή, έτσι. Είναι κάποιοι πελάτες που έρχονται συνεχόμενα χρόνια και άμα δεν βρεις κάποιο παλιό από το προσωπικό, κάπως, δηλαδή μια χρονιά που έλειψα, είχα πάει στο άλλο το κτίριο, ήταν παράξενο. Ναι, στο Λουτρά. Ναι, ναι. Όταν ξανάρχεται με χαμόγελο. Και έρχεται και ξανάρχεται ακριβώς, γιατί έχει... Και ξένοι και Έλληνες. Είναι οικογενειακό, όμορφο, φιλικό το περιβάλλον. Δηλαδή αυτά εδώ τα πάω σε πελάτες που έχουν ξανάρθει. Ναι, και τα μάζεψες. Από τη Σικιά μας. Είναι βασιλικά, τι είναι, εντελώς ξένα. Την ποικιλία, πάντως είναι η εποχή τους, δροσερά, όμορφα. Και για πρωινό ό,τι πρέπει. Να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βρισκόμαστε στο Ξενώνα τον Δημοτικό, στον Πολυβότη,
Και είναι ένα ξενοδοχείο από τα πιο παλιά που υπάρχουν στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι? Πώς πάει φέτος το καλοκαίρι? Έχει ξεκινήσει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά. Έχετε κρατήσει, φαντάζομαι, αρκετές. Είμαστε εδώ πάνω από το λιμάνι, είναι φοβερή θέα του ξενοδοχείου και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση καθημερινά, δηλαδή ο κόσμος έρχεται να επισκεφθεί το νησί. Τώρα έχουμε και τα τουριστικά τα καραβάκια. Πόσα καραβάκια καθημερινά έρχονται? Τουλάχιστον είναι 5-6. 5-6. Και μένουν βέβαια μέχρι τις 4-5 το απόγευμα, οπότε και μετά ησυχάζει το νησί. Πόσες κλίνες περίπου έχει το νησί, γνωρίζεις? Όχι. Όχι ακριβώς. Εσείς πόσα δωμάτια έχετε εδώ στον πολυγότη? Εμείς έχουμε 24 δωμάτια. Και είναι χειμώνα-καλοκαίρι, λειτουργεί. Μέχρι τον Οκτώβρη. Μέχρι τον Οκτώβρη. Ναι, ναι. Και αν χρειαστεί, ας πούμε, το χειμώνα να φιλοξενήσετε κάποιο κόσμο. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, φίλα? Στο δημοτικό ξενώνα είμαι πρώτη χρονιά. Εγώ συνήθως δουλεύω στα Λουτρά, διαματικά Λουτρά. Αλλά στα Λουτρά είμαι τουλάχιστον 5 χρόνια. 5 χρόνια. Τα Λουτρά λειτουργούν φέτος, έτσι, ανακαινίζονται κιόλας, από ό,τι γνωρίζω. Φέτος το καλοκαίρι είναι πιο αυξημένη κίνηση από ό,τι φαίνεται και στην Ίσυρο. Από ό,τι βλέπω, ναι, από τις κρατήσεις, ναι. Και έχετε και φυσικά κόσμο που έρχεται εδώ ανελιπώς για τις διακοπές του, παραλαμβανόμενες επισκέπτες, έτσι δεν είναι? Γιατί προτιμάει κανείς, πιστεύεις, το δημοτικό ξενώνα, λόγω θέσης, λόγω υπηρεσίων? Ναι, για την εξυπηρέτηση, για τις παροχές. Είναι οικογενειακό το περιβάλλον, όμορφο, φιλικό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά φέτος. Να είσαι καλά, Φουλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά.